Μετά από αρκετές ώρες συζήτησης, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας με θετική γνωμοδότηση το θέμα της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας. Η όλη συζήτηση είχε να κάνει με τις ενστάσεις και τα όσα εξελίσσονται στο πλαίσιο αυτό. Από τις 1.200 ιδιοκτησίες, περίπου 20 με 25 είναι οι ενστάσεις οι οποίες δεν έχουν ικανοποιηθεί, κάτι το οποίο θα υπάρξει προσπάθεια να γίνει μέσα από την διαδικασία της πράξης εφαρμογής. Εμείς σαν Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας είπαμε να προχωρήσει η διαδικασία του σχεδίου βεβαίως και οι ενστάσεις που έχουν γίνει να τις κοιτάξουν με την κατάλληλη κατανόηση και αν μπορούν να διορθωθούν. Να πω όμως ένα δεύτερο θέμα, στο θέμα σχετικά με την πράξη εφαρμογής. Εάν γνωρίζουμε τι προβλήματα θα συναντήσουμε. Θα πω το εξής πρώτο. Η Βέργα δεν έχει καμία σχέση με το ασπρόχωμα. Το ασπρόχωμα οι ιδιοκτησίες είναι τεράστιες. Πάμε λοιπόν να είμαι τώρα στην πράξη εφαρμογής. Στην πράξη εφαρμογής γνωρίζουμε πολύ καλά τον νόμο, το καινούριο νόμο 43-15, ο οποίος δεν ήταν προβλήματα. Εάν ήταν ο νόμος, οι νόμοι παλιοί, είτε το 13-37 είτε το 25-08, προπατώ στον 25-08 και εγώ προσωπικά δεν θα τον δεχόμουν. Γιατί είναι μόνο για αυτούς που έχουν μεγάλες ιδιοκτησίες και δεν θέλουν να επηρεάζουν. Και κατάφερε η υπηρεσία σήμερα από τους 1.200 ιδιοκτήτες περίπου να έχει 20 ενστάσεις, κάποιες από τις οποίες σε κάποιο βαθμό μπορεί να ικανοποιηθούν, είναι αδύνατον στις πολεοδομικές μελέτες, στις πράξεις εφαρμογής, να ικανοποιήσουμε το 100% του κόσμου. Αυτό είναι κατανοητό, αλλά από τις 1.200 ιδιοκτησίες να έχουμε ένσταση σε 20-25, προφανώς πρόκειται για μια κατάκτηση και δίνει την εργόδη προσπάθεια την οποία κατέβαλε η υπηρεσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπαμε, η σύλληση του έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και έχει αποφασιστικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, υιοθετεί την σύλληση της υπηρεσίας επί των ενστάσεων και γνωμοδοτεί υπέρ της επικαιροποίησης της πολεοδομικής μελέτης, όπως συντάχθηκε από τη Διεθνή Πολεοδομία, μετά την οριοθέτηση των ερεμάτων και την έγκριση της γεωλογικής μελέτης, όπως γνωμοφώνεται με την αποδοχή των ενστάσεων σύμφωνα με τη λογική σύλληση της υπηρεσίας.